άσχημες συνθήκες στα δωμάτια. Φουσκωμένη τύχη, μούχλα και υγρασία στα δωμάτια των ξενοδοχείων στα οποία κλήθηκαν να μεταφερθούν οι εστιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πάμε στα δύο ξενοδοχεία και αντικρίζουμε συνθήκες οι οποίες είναι τουλάχιστον άθλιες. Η κατάσταση που επικρατεί στα δύο ξενοδοχεία τα οποία μισθώθηκαν στην περιοχή της Αμουδάρας για να φιλοξενηθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που είναι άστεγοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο κτίριο του Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο Κνωσού προκαλεί σ' άλλο και αντιδράσεις με τους ίδιους τους φοιτητές να καταγγέλουν τριτοκοσμικές καταστάσεις για τις συνθήκες υγιεινής και φιλοξενίας. Και κοιμήθηκα εγώ ίδιος 2 ώρες στο ξενοδοχείο. Και το σώμα μου είχε γεμίσει σπηριά από τη σχόνη και από την υγρασία. Μια κοπέλα λιποθύμησε γιατί έπαθε αλλεργικό σοκ. Και μια άλλη αποφάσισε να μην κοιμηθεί εκεί πέρα και να πάει σε μια φίλη στο κέντρο γιατί όλο το σώμα ξυνότανε. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάτσω άπραγος. Και εγώ και τα παιδιά. Έχουμε χαμηλό εισόδημα, έχουμε προβλήματα στο σπίτι μας κτλ. Δεν σημαίνει ότι αξίζουμε λιγότερα από τον μέσο φοιτητή. Η κατάσταση που επικρατεί στα δύο ξενοδοχεία που μισθώθηκαν με κόστος 811.000 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στους όρους του διαγωνισμού που έγινε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, καταγγέλουν οι φοιτητές που έστησαν αντίσκηνα έξω από την Βρετανία, δηλώνοντας πρόθυμοι να κοιμηθούν στο δρόμο παρά στα δωμάτια. Αλλά υπογράφω το ξενοδοχείο με το τουριστικό γραφείο που κέρδισε το διαγωνισμό και με άλλους όρους κέρδισε το τουριστικό γραφείο από το Είναι Διβίμ το διαγωνισμό. Οποιοςδήποτε επιτίδιος μπορεί να σπάσει το τζάμι και να εισβάλλει μέσα στο δωμάτιο. Γενικότερα είναι μια περιοχή με αυξημένη εγκληματικότητα. Δεν είναι ασφαλές να κυκλοφορούν φοιτητές βραδινές ώρες. Και... Είδαμε με μεγάλη μας απογοήτευση τείχους με μούχλα, σκουριασμένα και σπασμένα έπιπλα, γραφεία τα οποία δεν χωράνε ούτε καν τον φορητό μας υπολογιστή για να μπορούμε να διαβάσουμε και να κάνουμε όποια υποχρέωση έχουμε. Ακόμη οι φοιτητές έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινό Γολγοθά για να μετακινηθούν από την Αμουδάρα στο Πανεπιστήμιο, καθώς πρέπει να αλλάξουν 2 γραμμές λεωφορείων και να ξοδέψουν περίπου 1,5 ώρα στο δρόμο για κάθε διαδρομή. Και όχι 2 λεωφορεία με 2 στάσεις, σύνολο είναι 28 στάσεις, και εκτιμόμενος χρόνος είναι γύρω στη 1 ώρα και 20 λεπτά. Εάν είμαστε τυχεροί και στα Τζάμπο ή στο Γιόφυρο που σταματήσει και το αντίστοιχο λεωφορείο να μας πάρει. Ως άλλος που προκλήθηκε έφερε και την αντίδραση του Ιδρύματος. Κλιμάκιο στελεχών του φτάνουν εκτάκτως αύριο στο Ηράκλειο για να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Για διέξοδη κατάσταση και ελάχιστες θέσεις στις εστίες κάνουν λόγο και οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Οι 284 εστίες στους 6.500 φοιτητές είναι ούτε 5% των φοιτητών. Ακόμη πολλές φορές οι γονείς να λένε δεν μπορώ να σπουδάσω γιατί άμα σπουδάσω θα πεινάσουμε. Ή πολλές φορές λένε θα πεινάσουμε αλλά θα σπουδάσουμε.